Χαμογελαστήκε ευδιάθετη, εμφανίστηκε μπροστά στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης η διάσημη βιολίστρια Βανέσα Μέι, αφήνοντας τους όλους καταγοητευμένους από την εδώ παρουσία της. Κατενθουσιασμένη από τον καιρό της Κύπρου, εξέφρασε την βεβαιότητα ότι και οι συναυλίες της στην Κύπρο θα στεφθούν με επιτυχία. Η γοητευτική Βανέσα, πρόθυμη να απαντήσει σε ό,τι της υποβαλόταν, δεν απέκλεισε, εάν και εφόσον της ζητηθεί, να παίξει με το βιολί της σε κοινή εκδήλωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. I definitely think that if there is one language that is kind of neutral, you know, between this kind of situation, then it would be music. So yeah, it would please me. Η Βανέσα Μέι κατάφερε να παντρέψει μουσικά είδη, συνδυάζοντας κλασικές με σύγχρονες μελωδίες. Άρχισε να παίζει βιολί μόλις τα 5 της χρόνια και μεταξύ των ηλικιών 11 και 13 έκανε 3 δισκογραφικές δουλειές κλασικής μουσικής, από κονσέρτα των Τσαϊκόφσκι και Μπετόβεν και έργα του Παγκανίνη, Σαρασάντε και άλλων. Οι πωλήσεις των δίσκων της μέχρι σήμερα ανέρχονται γύρω στα 6 εκατομμύρια, ενώ έχει αποκτήσει 32 διεθνείς πλατινένιους και 17 χρυσούς δίσκους, τόσο για τις pop όσο και για τις κλασικές της δισκογραφικές δουλειές. Αποφασισμένη να διευρύνει τους μουσικούς της ορίζοντες, είναι στα πρόθυρα μιας νέας αλλαγής μουσικού ύφους, καθώς προετοιμάζει το λανσάρισμα του pop album της, το οποίο περιέχει σύγχρονα ακούσματα που γράφτηκαν από την ίδια και τον παραγωγό Youth. Άλπουμ το οποίο την αναδεικνύει ως τραγουδίστρια της μουσικής pop.